Καλημερίζω το σκητσογράφο και αρθρογράφο της καρδιάς μας. Άντε να το πούμε και εμείς, δεν είναι μόνο ο Ερντογάν τη Θεσσαλονίκη της καρδιάς του. Έχουμε και εμείς ένα αρθρογράφο σκητσογράφο της καρδιάς μας. Το Στάθη το Σταυρόπουλο. Τι να κάνουμε, παντός του επιστητού σήμερα, χωρίς ατζέντα. Καλημέρα, Στάθη. Καλημέρα, Γιώργο. Και θα ήθελα να πω ότι οι περισσότεροι σκητσογράφοι στην Ελλάδα είναι σκητσογράφοι της καρδιάς μας. Διότι είναι συνάδελφοι που ψάχνουν να βρουν την αλήθεια. Έχουν αυτό τον ιδιότυπο τρόπο να τη διατυπώνουν, που είναι το ιδεόγραμμα της γελιογραφίας. Οπότε ο έπαινος ανήκει σε όλους. Σωστό. Το δέχομαι. Λοιπόν, για πες μου καταρχάς, εσύ από χωριό είσαι, έτσι? Δεν το έχεις ξεχάσει? Δεν το έχω ξεχάσει, και μάλιστα το προηγούμενο, μάλλον 2 μήνες πριν, είχα την τιμή και τη χαρά να πάω στο χωριό μου, το Νέο Γιώργη Πύργου Ηλίας. Τα βιβλία μου τα προσωπικά, την προσωπική μου βιβλιοθήκη, δηλαδή τα βιβλία που έχουν αφιερωθεί από τους συγγραφείς τους σε μένα και τα οποία απεδείχθησαν ούκο λίγα, 1500 περίπου, και στήσαμε εκεί μια μικρή βιβλιοθήκη στο χωριό, όπου είναι πανέμορφη και έχει γίνει ήδη κέντρο συνάντησης των χωριανών μου, με προεξάρχουσες τις γυναίκες, και μάλιστα μικρές και μεγάλες, όπου διαβάζουν βιβλία, δανείζονται βιβλία, κουβεντιάζουν για τα βιβλία και σκαρώνουν και άλλες εκδηλώσεις για το εγγύς μέλλον. Διότι ένα τέτοιο κύτταρο στο χωριό και 2-3 εκδηλώσεις να κάνει το χρόνο είναι υπεραρκετές, και πολύ περισσότερο αν γίνει στέκη. Σωστό. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος και πολύ υπερήφανος, και προτίθεμαι και τα υπόλοιπα βιβλία μου σιγά σιγά να τα πάω εκεί, να μαζευτεί μια ωραία βιβλιοθήκη, διότι το βιβλίο δεν πρόκειται να βγει ποτέ από την κυκλοφορία, δεν πρόκειται να το εκτοπίσουν τα social media, όπως δεν εκτόπισε το σινεμά, το θέατρο και τηλεόραση στο σινεμά. Φήμες βέβαια λένε ότι έφυγες από εκεί με 4 ντενέκες λάδι, και το λέω γιατί εδώ μου γράφουν σήμερα: έρε, άδειες βροχή θα πέσουν για το μάζεμα της ελιάς, πόσα δεκαήμερα, πόσα ρεπό, πόσα πλήρωτες υπερορίες της ελιάς το μάζεμα θα γίνει φέτος, βούρου στα χωριά, πατριώτες. Αλλά ο Νίκος δεν τα ξέρει καλά, δεν έχει πολύ λάδι φέτος. Όχι, δεν έχει βεντέμα που λέμε, και μάλιστα άκουσα αυτή τη λέξη μετά από πάρα πολλά χρόνια, και μάλιστα την είδα να γίνεται κοινή χρήσεω και ψιλογέλαγα, πίκρο γέλαγα. Γιατί η γενιά η δικιά μου είμαστε 3 γενιές λιτρουβιαρέοι, δηλαδή είχαμε και λιτρουβιό, το δούλευε ο πατέρας μου και τα αδέρφια του και ο παππούς μου, και εγώ παιδάκι πήγαινα στο λιτρουβιό και έβλεπα πως έβγαινε το λάδι, και πήγαινα στο διαχωριστήρα και καψάλιζα ψωμί και το βάζα κάτω από τη ροή και έτρωγα το ωραιότερο πράγμα που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου, ψωμί με λάδι και αλάτι. Δες όμως τώρα, εγώ δεν το επέλεξα τυχαία, διότι γίνεται εδώ το δάκρυ κορόμιλο πέφτει από τις πολυεθνικές με τις τιμές στην Ελλάδα, Στάθη. Κοίταξε, είναι το γνωστό παιχνίδι, δεν έχει να κάνει ούτε με την προσφορά και τη ζήτηση, που και αυτή είναι μια διαδικασία που ενέχει την ισχροκέρδεια, ούτε με την αόρατη χείρα της αργοράς που τα ρυθμίζει όλα αλλά στην πραγματικότητα μοιράζει καρπαζίες παντού. Έχει να κάνει με μια καθαρόαιμη ισχροκέρδεια. Διότι δεν πρέπει να είναι κανείς επιστήμονας για να καταλάβει ότι το λάδι της περασμένης χρονιάς δεν είχε κανένα λόγο να αυξηθεί η τιμή του μέσα σε αυτή τη χρονιά και πριν από την καινούργια σοδιά τόσο πολύ που αυξήθηκε. Και πόσο θα αυξηθεί ακόμα. Και όλα αυτά τα περί διεθνών σχέσεων παραγωγής Ιταλίας, Ισπανίας, Ελλάδας είναι παραλαπίπες. Το προϊόν μαζεύεται στις αποθήκες και το διαχειρίζονται οι εταιρείες. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε όλοι ότι αυτή η διαχείριση θα είναι ανάλογη με τη διαχείριση όλων των προϊόντων. Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, όταν πηγαίνει κάποιος από την οικογένεια εκεί ως πολεμικός ανταποκριτής, για να ψωνίσει δηλαδή, και βλέπει τα απορριπαντικά για παράδειγμα 300% πάνω από τις αντίστοιχες τιμές σε πολλές χώρες ευρωπαϊκές. Αυτό δεν έχει να κάνει με προσφορά και ζήτηση, αλλά με χειραγώγηση της αγοράς, με ολιγοπωλιακή συμπεριφορά, και παρότι εγώ είμαι μαρξιστής, κλαίω τους φιλελεύθερους, οι οποίοι παραμένουν, καλά τους νοφιλελεύθερους δεν είναι να τους κλαίει κανείς, είναι να κλαίμε όλοι μαζί για αυτά που μας κάνουν. Αλλά κλαίω τους φιλελεύθερους, οι οποίοι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η αγορά μπορεί να αυτορυθμιστεί. Δεν υπάρχει πιο διευθυνόμενη αγορά από τη θεωρούμενη ελεύθερη αγορά.
Δηλαδή πρέπει να είναι κανείς αφελής για να μην βλέπει τουλάχιστον τα 30-40 τελευταία χρόνια πόσο πολύ διευθύνεται η αγορά και πόσο πολύ καταναγκάζονται οι καταναλωτές που έχουν ξεχάσει ότι είναι πολίτες να υποτάσσονται σε αυτές τις επιταγές που δίνει η αγορά. Επιταγές εντολές, όχι επιταγές πληρωμής. Επιταγές έσπραξης. Σωστό, αλλά υπάρχει πάντα μία απορία. Πώς γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη? Το ίδιο σύστημα οικονομίας υπάρχει. Τα πράγματα είναι να είναι σε ένα σχετικό φρένο. Εδώ τι η μπανανία είναι? Είναι η εσχροκέρδεια εδώ μεγάλη, το κράτος εδώ είναι ανύπαρκτο, στις χώρες της Δύσης υπάρχουν κάποιες σχετικές αντιστάσεις, αλλά και εκεί υποφέρουν. Γιατί ξεχνάμε και όταν βλέπουμε μία τιμή, να ξέρουμε στην Αγγλία, για παράδειγμα, να ξέρουμε πώς ήταν αυτή η τιμή 2 χρόνια πριν. Θέλω να πω δηλαδή ότι η τάση η καταστροφική είναι σε όλες τις κοινωνίες, σε όλες τις αγορές. Η Γαλλία αποδεδειγμένα περνάει τη μεγαλύτερη φτώχεια που έχει ζήσει από το 1948 με τα νούμερα που δίνουν οι Γάλλοι δηλαδή. Απλώς εδώ, και επειδή σε άκουγα πριν που μιλούσες με τους ακροατές σου για τον Σιμίτη, ο εξεχρονισμός του κράτους ή το επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη τώρα ή η αναγέννηση του κράτους, η επανίδρυση του κράτους του Καραμαλή, υπήρξαν πάντα φαινάκες, διότι απλώς δεν έχουμε κράτος λόγω των μνημονίων. Και πριν από τα μνημόνια δεν είχαμε κράτος λόγω της υποτέλειας. Τώρα η υποτέλεια είναι θεσμική. Συνεπώς αυτά που συνέβαιναν στην Ελλάδα και αφορούν στην παραγωγή της χώρας, το παραγωγικό μοντέλο, αλλά ταυτόχρονα και σε αυτό που θα μπορούσαμε να έχουμε μια στρατηγική για την ανάπτυξη, δεν λέω υψηλή στρατηγική, είναι μεγάλη φιλοδοξία, απλώς δεν συνέβησαν ποτέ. Όταν λοιπόν έχεις μια κατάσταση που θα την περιέγραφα στις ταινίες του 60 με τίτλους «Δουλειές του ποδαριού», ό,τι μπορεί ο καθένας και ό,τι προλαβαίνει κάνει. Για παράδειγμα το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο που επιβάλλει κεφαλικό φόρο οριζόντια. Και ρωτάω εγώ, δεν υπάρχουν μικροί επιχειρηματίες που δουλεύουν και 1 ή 2 χρόνια με ζημία προκειμένου να μείνουν στην αγορά και να συνεχίσουν την προσπάθειά τους? Αυτοί θα φορολογηθούν οριζόντια? Και όχι μόνο αυτό, όλο αυτό επαναφέρει στο δημόσιο λόγο μία συνεχή διαδικασία διάσπασης των τάξεων, δηλαδή του να στρέφεται ο ένας εναντίον του άλλου. Θυμάσαι τι γινόταν επί χρόνια με τους δημόσιους, με τους εργαζόμενους στο δημόσιο και τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Τους είχαν κάνει εχθρούς. Με τον ίδιο τρόπο τώρα προγράφονται οι μικροεπαγγελματίες. Δεν είναι. Είναι όλα αυτά σπαράγματα της συμπεριφοράς ενός κράτους το οποίο δεν είναι κράτος, δεν μπορεί να σταθεί ως κράτος. Αυτό το δεν υπάρχει κράτος τελικά είναι πολύ τραγικό πράγμα, διότι όντως δεν υπάρχει και υπάρχει μόνο ή για να μας ληστεύει ή για να το ληστεύουμε, διότι υπάρχει και αυτή η πλευρά. Υπάρχουν αυτοί που ληστεύουν το κράτος και το κράτος ληστεύει όλους τους υπόλοιπους. Αυτό όμως δεν είναι λειτουργία κράτους, αυτό είναι τουρκικό δοβλέτη. Και θυμίζει την εποχή που βγαίναν οι τελώνες να μαζέψουν τους φόρους από τους κουτσαμπατζίδες που για να τους δώσουν είχαν λυσάξει στη φορολόγηση το λαό. Αυτή η δουλειά γίνεται, αλλά γίνεται λίγο πιο κομιλφό, λίγο πιο καθώς πρέπει. Υποτίθεται ότι έχουμε νόμους για να γίνει. Και φυσικά έχουμε αυτή την απερίγραπτη πολυνομία η οποία δεν εφαρμόζεται και όταν εφαρμόζεται, εφαρμόζεται για την καταλύστευση. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Κώστας, κύριε Στάθη, λέει πιο φθηνή βενζίνη στη Γαλλία, ΦΠΑ 20% εκπτωτικά κουπόνια, ανταγωνισμός τρελός στα σούπερ μάρκετ, αμόλυβδη 95-75 του ευρώ, άρα είναι καλύτερα. Ναι, ο κύριος Στάθης, αγαπητέ Κώστα, δεν είπε ότι είναι το ίδιο. Είπε όμως ότι και εκεί, αν το αποπληθωρήσεις σε σχέση με πέρσι και πρόπερσι, πάλι αύξηση έχει. Απλά δεν έχει την ίδια τρέλα που έχει εδώ. Αυτό συμβαίνει. Και είναι και κάτι άλλο που πρέπει να ξέρουμε. Αυτή η συγκριτική αποτύπωση των τιμών δεν έχει να κάνει με τους υπόλοιπους παράγοντες που διέπουν την οικονομική και κοινωνική ζωή μιας κοινωνίας. Δηλαδή, τι υποδομές έχει η Γαλλία και τι αντίδωρο δίνει, για παράδειγμα, στους φορολογούμενους, τι υποδομές έχουμε εμείς και τι αντίδωρο δίνουμε. Είναι πολλοί οι παράγοντες. Η συγκριτική αποτίμηση των τιμών είναι μια χρήση της στατιστικής
δεν θα τολμήσω να πω κάπως χαζή. Διότι σας ξαναλέω, η Γαλλία που αναφέρθηκε ο ακροατής μας περνάει τη μεγαλύτερη φτώχεια από το 48. Αυτό αναιρείται επειδή είναι φτηνότερη η βενζίνη εκεί από ό,τι είναι εδώ? Όχι, θα υπάρχουν άλλοι παράγοντες οι οποίοι αποτυπώνουν και δημιουργούν αυτή τη φτώχεια. Άλλος λέει εδώ, έχουμε ξεχάσει ότι είμαστε άνθρωποι. Αυτή η ιδιότητα έρχεται πριν τον πολίτη και πριν από οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, αλλά σε αυτό πάμε πια. Ο Σπύρος μου λέει καλημέρα, να πείτε λέει στον κύριο Στάθη να δει τώρα πόσο προνοητικό ήταν ο Σούπερμαν Χατζηδάκης που πέρασε τον νόμο στο Υπουργείο Εργασίας να δουλεύουν 12 ώρα και να μαζεύουν χρόνο για να πηγαίνουν στα χωριά να μαζεύουν τις ελιές τους. Να πω, Γιώργο, το εξής. Στην παρατήρηση του προηγούμενου φίλου για το άνθρωποι και πολίτες, εκείνο που είναι το βασικό έλλειμμα στη ζωή μας, το λοιπόν παιχνιόχαρτο που έλεγε και ο Σκαρύμπας, είναι ότι δεν έχουμε αίσθημα κοινότητας, ότι δεν ανήκουμε πια σε κάποιες κοινότητες, είτε ταξικές, είτε κοινωνικές, είτε πολιτισμικές, είτε καταγωγικές, αλλά ανήκουμε στα μερίδια που μας δίνει η αγορά να καταναλώσουμε. Δηλαδή, οι άνθρωποι έχουν γίνει πλέον αρκετά ιδιώτες και αποδέχονται την κυρίαρχη ιδεολογία χωρίς να την κοσκινίζουν. Αυτό έχει να κάνει και με την αμάθεια που καλλιεργείται, με την απαιδευσία στα σχολεία και με τη δυνατότητα που έχει το σύστημα να αναπαραγάγει τον εαυτό του. Αν λοιπόν οι άνθρωποι ξεχάσουν ότι κάπου ανήκουν και προσπαθούν ο καθένας μόνος του να τα φέρει βόλτα, θα γυρίσουμε στους αρχαίους που έλεγαν ότι δεν μπορεί να ευτυχεί ο πολίτης όταν δυστυχεί η πόλη. Με ένα λόγο δηλαδή, όταν νομίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει δεν αφορά μια ομάδα στην οποία εμείς ανήκουμε, ότι δεν καταλαβαίνουμε ότι διαλύεται ένας πολιτισμός ο οποίος μας κράτησε ζωντανούς 3.000 χρόνια, όταν δεν μπαίνουν στη ζωή μας οι ποιητές αλλά μπαίνουν οι διαφημίσεις, όταν τα παιδιά στο σχολείο μαθαίνουν ελληνικά μέσα από συνταγές μαγειρικής και διαφημιστικά κείμενα και όχι από το Σεφέρι και τον Καβάφη, τότε πραγματικά αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα στο σούπερ μάρκετ και δεν καταλαβαίνουμε από πού μας έχει έρθει. Μας έχει έρθει από το γεγονός ότι ποτέ, για παράδειγμα, θα φανεί οξύμορο, αλλά εγώ το πιστεύω βαθιά, οι καθηγητές μας δεν έκαναν απεργία για το περιεχόμενο σπουδών στα σχολεία. Έκαναν απεργία για το μισθό τους και καλώς έκαναν, αλλά αδιαφόρησαν για αυτό που γίνεται μέσα στο σχολείο τους, εκεί που διδάσκουν, και φέρνουν τους καθηγητές ως ένα παράδειγμα. Ισχύει το ίδιο για τους δικηγόρους, τους μηχανικούς, τους εργάτες, τους πάντες. Από τη στιγμή που ξεχνάς ότι ανήκει σε μια κοινότητα, ότι υπάρχει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείσαι κοινωνικό και νομίζεις ότι θα τα βγάλεις πέρα μοναχός σου ή ότι αυτό που συμβαίνει αφορά εσένα και όχι και τους άλλους, τότε διαλύεται ο κοινωνικός ιστός και είμαστε εύκολα θύματα. Ενώ είμαστε πρόβατα στο μαντρί, είμαστε πρόβατα το καθένα μόνο του. Δεν γίνεται έτσι. Λέει ο Κώστας εδώ, διαφωνώ με τον κύριο Στάθη. Η προσφορά και η ζήτηση είναι νόμος που διέπει όλη τη φύση και την εξέλιξη. Τίποτα στη φύση δεν είναι δίκαιο ή άδικο. Αυτός ο μηχανισμός δεν είναι δημιούργημα του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός είναι δημιούργημα αυτού του μηχανισμού. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στον καπιταλισμό πιο πολιτισμένο και δίκαιο, βασισμένο σε κάποιο πλαίσιο ηθικής που η πλειοψηφία συμμερίζεται. Αυτοί είμαστε προς το παρόν. Υπομονή σε 100 χρονάκια θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Διαφωνώ κάθετα και οριζοντίως με τον φίλο ακροατή, διότι ακριβώς από την εποχή που το διατύπωσε ο Αριστοτέλης αλλά και πιο πριν από αυτόν, ο πολιτισμός είναι ακριβώς ο αγώνας μας εναντίον της φύσης. Άλλο πράγμα είναι ο σεβασμός στη φύση και άλλο πράγμα να δέχεσαι τους νόμους της, ότι δηλαδή επιβιώνει ισχυρότερος. Ο πολιτισμός λοιπόν και η γέννηση της πολιτικής αλλά και της δημοκρατίας ήταν ακριβώς αυτή η προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τη φυσική επιλογή και να δώσουμε την ευκαιρία στα σύνολα και τις κοινότητες αλλά και τους πιο αδύναμους που περιέχονται μέσα σε αυτές να απολαύσουν μια ζωή η οποία βασίζεται στον νόμο και τους θεσμούς. Η φύση είναι ζούγκλα, δεν έχει νόμους, δεν έχει θεσμούς. Και όντως σε αυτό το σημείο έχει δίκιο ο ακροατής, δεν έχει θέμα αντίληψης δικαίου ή αδίκου. Ο άνθρωπος όμως που έχει συνέστημα θνητότητας, δηλαδή ξέρει ότι θα πεθάνει, ακριβώς για αυτό το λόγο αντιλαμβάνεται το δίκαιο και το άδικο, δηλαδή τον τρόπο που θα ζήσει. Και εφόσον αντιλαμβάνεται τον τρόπο που θα ζήσει, δημιουργεί την πολιτική.
Η πολιτική είναι για να διαχειριστεί αυτόν τον τρόπο. Και η πολιτική, η πόλης και ο πολιτισμός είναι ακριβώς η προσπάθεια να ξεφύγουμε από τα σπήλαια της φύσης και να φτιάξουμε ένα Μπαρθενώνα, για παράδειγμα, ή ένα Empire Building στο Μανχάταν. Ή να έχουμε νόμους οι οποίοι θα επιτρέπουν στους ανθρώπους να ζουν κατά το δυνατόν μαζί, χωρίς να αλληλοσκοτώνονται. Είναι μια προσπάθεια η οποία είναι δύσκολη. Απόδειξη η πόλεμη, απόδειξη οι διαφορές μέσα στα κοινωνικά συστήματα. Θα έρθω σε αυτό. Το αφήνω τελευταίο. Αλλά μου λέει εδώ τώρα, έτσι όπως μιλάς, μου λέει ο ένας φίλος ο Στράτος. Στα φοιτητικά μου χρόνια, λέει, από τα Μελίσια το στέλνει το μήνυμα, στο μαθηματικό, λέγαμε σαν αστείο ότι η στατιστική είναι ο πιο έγκυρος τρόπος να λες ψέματα και μην ξεχνάμε και τον πληθωρισμό. Και επειδή δίναμε αφιδώς την πανδημία, μπήκε η κίνια. Και άλλος φίλος μου λέει εδώ. Κόντρα στους προηγούμενους. Παραπονιούνται όλοι για την τιμή του λαδιού. Αλλά μια χαρά δίναν 1.000 ευρώ για να πάρουν ένα smartphone ή ένα gadget. Ψωμί, τυρί δεν είχαμε, ραπανάκια για την όρεξη. Όλα αυτά πληρώνονται κάποια στιγμή, λέει. Ναι, είναι αυτός ο περίφημος δεν είναι, γιατί δεν είναι διαδεδομένος. Είναι όμως ο επιμερισμός των προβλημάτων. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Δηλαδή, ο άνθρωπος έχει δικαίωμα σε φτηνό λάδι, έχει δικαίωμα και σε iPod. Το θέμα είναι πώς διαχειρίζεται η πολιτεία τα δικαιώματα των ανθρώπων. Αν τα διαχειρίζεται απελευθερωμένη από την πίεση των ανθρώπων, τα διαχειρίζεται υπέρ των ισχυρών και υπέρ των πλουσίων και εις βάρος των φτωχών. Είναι αλφάβητο, συμβαίνει από την εποχή των ομηρικών επών. Οι άνθρωποι, φοβάμαι, ότι ξεχνάνε να κοιτάνε πίσω, νομίζοντας ότι η ιστορία έχει την έννοια αυτό που λένε οι Αμερικάνοι «it's a history», δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει αξία. Η ιστορία είναι αυτό που σου ανοίγει τα μάτια για να βλέπεις τι συμβαίνει, διότι έχει ξανασυμβεί πριν, με τηρούμενες βέβαια τις αναλογίες του πώς έχει συμβεί, αλλά σε κάνει να καταλάβεις τι συμβαίνει τώρα και τι πιθανόν είναι να συμβεί. Σαφές. Συνεπώς, όλο αυτό το πράγμα που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια στα κλισέ με τα οποία κυβερνόμεθα, θέλει πάλι και εκ νέου μία διήλυση. Δηλαδή, επειδή κάτι λέγεται πολύ και συχνά, δεν σημαίνει ότι είναι σωστό. Δεν μπορεί δηλαδή να δέχεσαι ότι υπάρχει ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης και ότι αυτός τα ρυθμίζει όλα και να μην καταλαβαίνεις ότι ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης αφορά τη διαχείριση αυτού του νόμου από τους ισχυρούς. Είπα και πριν ότι δεν υπάρχει ελεύθερη οικονομία, δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά. Τις τιμές τις ρυθμίζουν ολιγοπόλια και μονοπόλια και τη διαχείριση των προϊόντων, την διάχυσή τους δηλαδή στην αγορά κατά την ποσότητα, την ποιότητα και την τιμή, πάλι τα διαχειρίζονται εταιρείες. Αν αυτό είναι ελεύθερη αγορά, τότε χαιρετίζω. Λοιπόν, έχεις ανάψει εδώ τα μηνύματα, δεν θα τα αποφύγει σήμερα. Άκου. Λέει εδώ άλλος φίλος. Δεν το αποφεύγω ποτέ. Το ξέρω. Λέει φίλος. Η αριστεία είναι με τη φύση ή με τον πολιτισμό, κύριε Στάθη μου, και οι υποκλοπές που τώρα πια φαίνεται ότι είναι κοινό σπίτι και για την ΑΕΠ και για το Πρέταντορ και έχει εμπλακεί τόσος κόσμος. Τι δείχνουν? Κοιτάξτε, η αριστεία είναι μια λέξη δημόσιας χρήσης χωρίς νόημα, διότι είναι ένα επινόημα της Νέας Δημοκρατίας, όπως επινόημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το ηθικό πλεονέκτημα. Εις ό,τι αφορά το ηθικό πλεονέκτημα, δεν το αποδίδεις ο ίδιος τον εαυτό σου, περιμένεις τα δύσκολα έβγε των άλλων. Εις ό,τι αφορά την αριστεία, πάλι δεν την αποδίδεις ο ίδιος τον εαυτό σου και με την άνεση που την αποδίδει η Νέα Δημοκρατία, διότι μην ξεχνάμε ότι οι άριστοι, τουλάχιστον στην αρχαιότητα αλλά και πάντα, σε όλες τις εποχές, ήταν χρήσιμοι, ήταν και επικίνδυνοι. Εξαρτάται δηλαδή μέσα σε ποιο πλαίσιο κινείται ο άριστος. Ο Ξενοφόντας, για παράδειγμα, που ήταν αριστοκρατικός, ολιγαρχικός, ήταν ταυτόχρονα και δημοκράτης. Δηλαδή ήθελε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η αριστεία να είναι ωφέλιμη για την πόλη. Μπορεί αυτή η θεώρηση να ήταν ουτοπική, όμως ήταν μία θεώρηση. Το να λες λοιπόν μόνο του σκέτο εκτός πλαισίου άριστος είναι σαν να επαναλαμβάνει την αποστροφή των αρχαίων για τους επαΐοντες. Συγγνώμη που αναφέρομαι συνέχεια στους αρχαίους ή τους Βυζαντινούς ή τους δυτικούς διαφωτιστές, αλλά τι να κάνουμε, τα έχουν πει όλα, απλώς εμείς δεν τα μαθαίνουμε. Είναι αυτό που έλεγε και ο Σεφέρης. Τα έχουν πει όλα, εμείς δεν θέλουμε να μάθουμε, και είναι αυτός ο τραγικός ορισμός για την ιστορία, ότι από την ιστορία μαθαίνουμε ότι δεν μας διδάσκει τίποτα η ιστορία. Δηλαδή είμαστε μπλεγμένοι μέσα σε έναν αυτοαναφορικό κύκλο,
ο οποίος είναι πολύ ρηχός. Λέει ο Νίκος εδώ, συμφωνώ με όσα είπε. Εγώ θέλω να το ρωτήσω, με την τέχνη του, πόσους πιστεύει πως έχει καταφέρει να αντιληφθούν ότι χωρίς συλλογικότητες, χωρίς συνεργασία, δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία και στο τέλος θα χάσουμε και την ανθρωπιά μας. Έχει προσπαθήσει ποτέ κατά πρόσωπο να εξηγήσει και να μιλήσει για όλα αυτά σε κάποιον? Ο κόσμος σήμερα λειτουργεί μηχανικά, ικανοποιεί μόνο τις βιολογικές του ανάγκες, αγνοώντας πλήρως τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Κοιτάξτε να δεις, η τέχνη αυτή, μάλλον δεν θα την έλεγα τέχνη, γιατί στην ουσία είναι δημοσιογραφία που χρησιμοποιεί ένα καλλιτεχνικό τρόπο για να διατυπωθεί. Δεν κάνει κι άλλη δουλειά από αυτή που λέει ο ακροατής. Πάντα υπενθυμίζει την ανάγκη του συλλογικού, την αναζήτηση της αλήθειας και τη βαθύτερη ουσία της φύσης των ανθρώπων. Μπορεί να μην το κάνει η γελιογραφία αυτό σε καθημερινή βάση όταν ασχολείται με επικαιρικά θέματα, αλλά στην ουσία αυτό που τη διαπνέει είναι ακριβώς αυτό το εργαλείο. Δηλαδή αυτό που κάνουν και άλλοι με άλλες μορφές τέχνης, με το θέατρο, με το σινεμά, με τη λογοτεχνία, με τα πάντα, προσπαθούν να υπενθυμίσουν ακριβώς αυτά τα πράγματα. Η διαφορά με τη γελιογραφία, επειδή όπως είπα είναι επικαιρική, της δίνει την ευκαιρία να αρπάξει ένα γεγονός και να το βάλει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σκέψης. Και αυτό να το κάνει με έναν τρόπο που να είναι λαϊκός, εύθυμος και, και κατανοητός. Αλλά ποτέ, αν είναι μια γελιογραφία που είναι φιλολαϊκή, που είναι δημοκρατική, που νοιάζεται για την τύχη του κόσμου, ποτέ δεν το παραλείπει. Αλλά αν δεν είναι τέτοια, δεν είναι πια γελιογραφία, είναι κινησμός. Είναι το χιούμορ των δυνατών. Όταν μια γελιογραφία, ας πούμε, σου λέει καλά να πάθεις για αυτά που παθαίνεις και κάνει πλάκα, δεν είναι χιούμορ, είναι κινησμός. Είναι, το χιούμορ είναι πολύ πειθαρχημένο πράγμα. Ακόμα και όταν εκφέρεται ως πλάκα μεταξύ μας, έχει κάποιο σκοπό. Δεν είναι στον αέρα. Στον αέρα είναι ο χαβαλές. Απαραίτητος και ο χαβαλές για να ζήσουν οι άνθρωποι, διότι δεν μπορεί να είμαστε συνέχεια στις επάλξεις. Αλλά τις στιγμές που σκεφτόμαστε και παίρνουμε κάποιες αποφάσεις και θέλουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, καλό είναι να αποφεύγουμε το χαβαλέ και να είμαστε πιο πειθαρχημένοι. Η Δήμητρα λέει: καλημέρα κύριε Στάθη. Οι συμπολίτες μας τρέφουν το μίσος ο ένας για τον άλλον και καμιά πολιτική ιδέα μας σώσει αν δεν κοιτάξουμε την πατρίδα μας στα μάτια και επαναφέρουμε τις αξίες μας. Ο παιδίατρος μόλις μας έλεγε πως τα μέτρα της κυβέρνησης για τη φορολόγηση δεν αρκούν. Σας γράφω σαν μάνα τρίτεκνη, λέει, περιμένοντας να γίνω πολύτεκνη. Και δεν έχουμε καμία συμπαράσταση από το κράτος, αλλά και η κοινωνία μας κοιτάει περίεργα, γιατί επιλέγουμε συνειδητά να είμαστε αγαπημένοι και πολύτεκνοι. Να σημειώσω κάπου εδώ ότι είμαι και να αναμονή να δουλέψουμε στην ξεχασμένη παιδεία ως φιλόλογος. Ο λαός έχει ανάγκη από παιδεία ελληνική. Να συμφωνήσω κατά γράμμα θα ήταν λίγο. Θέλω να πω ότι αυτό το μήνυμα επαναλαμβάνει περιεκτικά όλη μας τη συζήτηση. Δηλαδή την ανάγκη οι άνθρωποι να κοιτάνε ο ένας τον άλλον, να έχουν μια αλληλεγγύη η οποία αλληλεγγύη θα έχει αιτία που υπάρχει, δεν είναι μια ηθική πρόθεση, είναι μια οικονομική και πολιτική αναγκαιότητα. Οι άνθρωποι δεν είναι αλληλέγγυοι μόνο επειδή αυτό είναι καλό, αλλά επειδή είναι αποτελεσματικό και χρήσιμο. Ο χριστιανισμός, για παράδειγμα, καθιερώθηκε δια της αλληλεγγύης. Έφτιαξε κοινότητες οι οποίες βοηθούσαν τους φτωχούς. Αυτός ήταν ο λαϊκός επαναστατικός χριστιανισμός της πρώτης εποχής. Αυτό το παρακολούθησαν οι διανοούμενοι, το απέδωσαν στα πατερικά κείμενα, για παράδειγμα, και όταν ο χριστιανισμός έγινε θρησκεία της εξουσίας και του κράτους, το γύρισε το τραγούδι. Οι άνθρωποι λοιπόν πρέπει να μαθαίνουν διάφορα πράγματα για να καλλιεργούν και τον εαυτό τους. Και αυτά που είπε η ακροάτρια πριν αποδίδουν ακριβώς αυτό. Πώς πρέπει κάποιος που έχει ένα παιδί να καταλάβει την αγωνία και την προσπάθεια εκείνου που έχει τρία ή τέσσερα παιδιά? Σε ποιες κοινωνικές συνθήκες κινείται αυτός που έχει τρία ή τέσσερα παιδιά? Είναι πάμπλουτος ή είναι φτωχός? Όλα αυτά τα πράγματα δημιουργούν τον καμβά της κοινότητας, μέσα από τον οποίο καμβά καταλαβαίνουμε τη θέση μας. Και όταν καταλαβαίνουμε τη θέση μας, ενεργοποιούμε τα πολιτικά. Κάνουμε πολιτικές επιλογές στις εκλογές. Στο ενδιάμεσο διάστημα συμμετέχουμε στους φορείς εκείνους οι οποίοι θα βελτίωναν τη θέση των ανθρώπων. Και κυρίως δεν θέλουμε να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Λέει εδώ ένας φίλος, ο Γιάννης, από την Αθήνα. Καλημέρα, λέει Στάθη. Οι δυτικές ελίτ
Μήπως τράφηκαν ενάντια στους λαούς τους και ενάντια στο έθνος κράτος, αφού η νεοφεουδαρχία του σύγχρονου νεοφιλελευθερισμού απαιτεί εκ νέου μη σκεπτόμενους υπηκόους και όχι πολίτες, απαιτεί δικαιωματιστές και όχι δικαιώματα. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, χώρες όπως η Κίνα, το ανήκει των πολιτών στο πλαίσιο της κρατικής υπόστασης διατηρείται και αυξάνεται. Μήπως τελικά το σκηνή πουλήθηκε ήδη από τους νεοφιλελεύθερους και απλά αναμένουμε τον τελευταίο βρόχο της παρακμάζουσας δυτικής κυριαρχίας? Νομίζω ότι το σχόλιο αυτό είναι μία μικρή διατριβή πάνω στις πολιτικές επιστήμες απολύτως ακριβής. Διότι ο καπιταλισμός, ο οποίος εξελίχθηκε σε χρηματοπιστωτικό και επέβαλε την παγκοσμιοποίηση, διαπίστωσε ότι δεν έχει άλλα περιθώρια ανάπτυξης, οπότε έπρεπε να επανέλθει πλέον σε μια νέα κατάσταση οικονομική που κοινωνικά θα αποτυπωνόταν με τη νέα φεουδαρχία και οικονομικά θα αποτυπωνόταν με μια νέα γεωστρατηγική που επαναφέρει μεν τις ταυτότητες αλλά τις επαναφέρει σε λάθος βάση, δηλαδή σε πόλεμο πολιτισμών. Είναι το τελευταίο στάδιο αυτό, έχει ήδη μια ζωή κάποιων λίγων ετών, αλλά είναι η μετεξέλιξη του καπιταλισμού που μας βασάνισε ως νεοφιλελευθερισμός τα τελευταία 30 χρόνια. Τώρα πάει να μας βασανίσει ως μια νέα φεουδαρχία, όπου οι άνθρωποι δεν θα ανήκουν στις κοινότητές τους αλλά στις εταιρείες ή θα είναι πελάτες στα κόμματα, θα είναι έρμεα και αθύρματα σε ένα πλανήτη ο οποίος θα σπαράσεται από πολέμους για την ανακατανομή της ισχύως και του πλούτου. Το περιέγραψε μια χαρά. Πρώτο τελευταίο ερώτημα. Την καλημέρα μου λέει στο Στάθη. Χαίρομαι που ακούω να μιλάμε πνεύμα ελληνικό έναντι της σημερινής κοινωνίας που αλλάζει τρόπο σκέψης και επικοινωνίας. Μπορεί να μας πει κάτι γι' αυτό? Όλοι στα πλήκτρα είναι, λέει. Κοίταξε, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αλλάζουμε έναν τρόπο ζωής που έχει μεταλλαχθεί ήδη και μένουμε μετέωροι σε αυτή την αλλαγή γιατί δεν έχουμε ρίσματα. Το σκέλος το δεύτερο της προηγούμενης, του προηγούμενου σχολείου, του προηγούμενου ακροατή, και χαίρομαι πάρα πολύ για το επίπεδο του σχολείου, να μου το επιτρέψετε, και δεν το λέω επιρροπτικά, το λέω πάρα πολύ σεμνά. Έθεσε το θέμα της λειτουργίας άλλων κοινωνιών, οι οποίες δεν λειτουργούν με το πρότυπο της παρικμασμένης δυτικής δημοκρατίας, η οποία κάθε άλλο πια παρά δημοκρατία είναι, γιατί για παράδειγμα στη Γαλλία ο Μακρόν κυβερνά με προεδρικά διατάγματα και είναι το ελάχιστο αυτό. Η Γαλλία είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 5 χρόνια. Έχουν δικαίωμα να μπαίνουν στο σπίτι σου χωρίς ένταλμα ή να σε συλλάβουν χωρίς κατηγορία. Αλλά αυτά ας τα αφήσουμε. Τι γίνεται στις κοινωνίες λοιπόν της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας ή άλλων χωρών? Οι κοινωνίες αυτές είναι πολύ πιο μακριά από τη δυτική εκδοχή της δημοκρατίας, αλλά είναι πολύ πιο κοντά στη δική τους παράδοση. Είναι ένα ερώτημα αυτό, ένας μεγάλος γρίφος, γιατί και εκεί μπορεί να συμβεί η αλλίωση της παράδοσης. Δηλαδή μπορεί ένας Κινέζος αξιωματούχος που επί 1000 χρόνια, ανεξάρτητα αν ήταν κομμουνιστής ή μανδαρίνος, θα έπρεπε να εξηγεί τις πράξεις του, να λογοδοτεί δηλαδή, μπορεί σιγά σιγά να πάψει να υπάρχει αυτή η ανάγκη. Είναι όλα ρευστά, είναι όλα σε εξέλιξη. Όσο οι τάξεις και οι άνθρωποι είναι μακριά από την αρένα, παρά μόνο είναι κοντά της ως θύματα και είναι μακριά από την διεκδίκηση, είναι μακριά από την συζήτηση, είναι μακριά από την οργάνωση, οι εξελίξεις και στις δύο μορφές των κοινωνιών θα είναι μακριά από τη θέληση των ανθρώπων. Είναι κακό και για τις δύο εκδοχές των κοινωνιών. Στη δυτική δημοκρατία που τη ζούμε στο πετσί μας έχουμε καταλάβει πια ότι κάθε άλλο παρά δημοκρατία είναι. Αυτό όμως είναι κάτι το οποίο δεν μας κινητοποιεί από ό,τι φαίνεται και δεν μας θέλει, δεν μας κάνει να επαναφέρουμε τα πράγματα σε μια τάξη προοπτικής ανθρώπινης. Αυτό το επιχειρήσαμε τελευταία φορά στην Ελλάδα το 2015. Το πούλησε ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας στο παζάρι για να γρώσει και από τότε οι άνθρωποι είναι πιο μουδιασμένοι, πιο απογοητευμένοι, πιο απελπισμένοι και είναι φυσιολογικό, διότι οι κοινωνίες δεν είναι κοινωνίες ηρώων. Δεν κινούνται οι άνθρωποι κάθε λίγο και λιγάκι να καταρρύψουν και να καταστρέψουν τη Βαστήλη. Το κάνουν κάθε 50 ή 100 χρόνια.
Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει και προϋποτίθεται να μένει ζωντανή μια φλογίτσα. Εδώ πάει να σβήσει η φλογίτσα αυτή και άμα σβήσει η φλογίτσα αυτή θα είμαστε πλέον αφήρηματα των εταιριών. Εγώ πιστεύω ότι σε όλες τις κοινωνίες, στην Ιταλία, στην Βρετανία που ζει άθλια φτώχεια επίσης, στην ίδια τη Γερμανία η φλογίτσα υπάρχει. Και αυτό φαίνεται από πολιτικές κινήσεις που γίνονται, οι οποίες μπορεί να είναι μικρής κλίμακας, αλλά μπορεί κάποια στιγμή να φουντώσουν. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι δεν αποδέχονται το ρόλο του κολύγου, ούτε του ραγιά. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που ρωτούν πάρα πολλοί. Επιμένουν πολλοί ότι η Ελλάδα δεν λειτουργεί με τον νόμο της ελεύθερης αγοράς. Σε άλλες χώρες λειτουργεί, λέει αυτό. Στην Ελλάδα είναι Θα σε διακόψω, Γιώργο, για να πω ότι αυτή η ξενομανία που έχουμε και το δέος για τους δυτικούς ότι όλα εκεί πάνε καλά και εδώ είναι μια ψωροκόστενα και φτωχοκόστενα που δεν μπορεί να κάνει τίποτα, είναι πάρα πολύ εσφαλμένο. Η Ελλάδα σε πάρα πολλά πράγματα στα 200 χρόνια της ιστορίας της υπήρξε πρωτοπόρος. Δεν είναι ένα, όπως το λένε εδώ, βλέτη τουρκικό, δεν είναι ένα βιλαέτη. Είναι μια προχωρημένη κοινωνία δυτικού τύπου που το επέλεξε και γιατί το επέλεξε δείχνει ακριβώς μια ευφυΐα. Λοιπόν, μην την υποτιμάμε την Ελλάδα. Μην λέμε ότι η Ελλάδα είναι το κακό παιδί ή το χαζό παιδί των άλλων που είναι αναπτυγμένοι. Η χαζομάρα που υπάρχει εδώ οφείλεται σε αυτούς που την επέβαλαν. Τα μνημόνια, για παράδειγμα, που δημιούργησαν μια κοινωνική τρέχουσα βλακεία, διότι αυτό τελικά συνέβη, με αποτέλεσμα αυτά που ζούμε τώρα, δεν έγινε επειδή ήμασταν χαζοί, έγινε επειδή η άρχουσα τάξη δική μας προσχώρησε σε αυτό που τη ζητήθηκε. Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος προσχώρησαν σε αιτήματα εναντίον της Ελλάδας τα οποία δεν έχουν καμία ηθική βάση και αυτά. Δεν είναι δηλαδή επειδή μας εχθρεύονται, είναι επειδή μπορούσαν να μας ληστέψουν και δεχτήκαμε να μας ληστέψουν. Δηλαδή σε τι είναι καλύτερος αυτός που ληστεύει από εκείνον που ληστεύεται. Θέλω να κλείσουμε με αυτό που γίνεται προδήλως στη γειτονιά μας, στη Μέση Ανατολή, αλλά πια αγκαλιάζει όλη την παγκόσμια κοινότητα και είμαστε πια ένα μήνα ουσιαστικά σε αυτή την κατάσταση της φρενίτιδας. Ναι. Ποια είναι η οπτική σου? Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα αδιέξοδο. Θυμάστε στην προηγούμενη συζήτηση που λέγαμε για την κίνηση που έκαναν οι αδελφοί μουσουλμάνοι να δημιουργήσουν ένα προηγούμενο που θα οδηγούσε στην ενότητα των Σιητών και των Σουνιτών για πρώτη φορά από την εποχή του Σαλαντίν. Αυτό δημιουργεί μια εικόνα ενός πολιτισμικού πολέμου. Κάθε άλλο από αυτό είναι βέβαια. Ούτε βέβαια είναι μια κατάσταση αντιμπεριαλιστική στη Μέση Ανατολή. Είναι μια κατάσταση, πάλι θα το ξαναπώ, διανομής του πλούτου. Για παράδειγμα το Ισραήλ, ένα εβραϊκό κράτος, είναι αγαστός σύμμαχος του Αζερβαϊτζάν, ενός μουσουλμανικού κράτους. Η Τουρκία προσπαθεί να εμφανιστεί ως πρόμαχος της Παλαιστίνης ενώ υπήρξε ένας αιμοσταγής κατακτητής της Παλαιστίνης και μάλιστα εν τη ρήμη του λόγου Ερντογάν θεώρησε καλό να πει ότι έχει ιστορικό, δηλαδή οθωμανικό ενδιαφέρον ακόμα και για τη Θεσσαλονίκη. Θέλω να πω λοιπόν με όλα αυτά ότι η κατάσταση είναι πολύπλοκη, ότι δεν φαίνεται να υπάρχει διέξοδος από την παγίδα του Θουκυδίδη που πέσανε όλες οι δυνάμεις που εμπλέκονται, διότι αν είναι λύση η εξόντωση 2 εκατομμυρίων ανθρώπων, είναι μια λύση που δεν έχει γίνει ποτέ εφικτή παρά μόνο εναντίον των ίδιων των Εβραίων, οι οποίοι όμως τότε που το πάθανε ήταν σε διασπορά, δεν είχαν κράτος. Κανείς δεν μπόρεσε να εξοντώσει ένα λαό και κανείς δεν μπορεί να εξορίσει και να εξωστρακίσει ένα λαό όπως είναι οι Παλαιστίνοι, διότι πρώτον δεν έχουν που να πάνε, δεν τους δέχεται κανείς και δεύτερον δεν γίνεται. Και αν γίνει θα είναι αιτία νέων πολέμων και νέων ποταμών αίματος σε μια περιοχή που δεν θα εισχάσει ποτέ εάν δεν γίνουν δύο κράτη. Οι δυνάμεις λοιπόν που εμπλέκονται την πολιτική των δύο κρατών είτε την αμέλησαν είτε την παραμέλησαν, όπως βγήκε ο Ομπάμα πρόσφατα και είπε ότι αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω θα έκανα πολύ περισσότερα για τη δημιουργία του Παλαιστινιακού κράτους.
Ούτε μπορεί αυτό το αδιέξοδο πράγμα που κάνουν οι Ισραηλινοί, δηλαδή να θέλουν να οδηγήσουν στη διασπορά τους Παλαιστίνιους, όπως οδηγήθηκαν οι ίδιοι το 70 μετά Χριστόν από τον Τίτο, από τους Ρωμαίους. Η διασπορά των Εβραίων διήκε σε 2.000 χρόνια, όμως εν τέλει επέστρεψαν σε αυτό που θεωρούσαν πατρίδα τους. Εκεί τους δόθηκε ευκαιρία να μοιραστούν τη γη με τους γηγενείς Παλαιστίνιους, οι οποίοι επίσης είναι 2.000 ετών, απλώς δεν είχαν διασπαρεί. Αυτές οι δύο κοινότητες δεν έγινε ποτέ δυνατό να συνυπάρξουν λόγω του σιωνισμού. Όσοι πιστεύουν ότι υπάρχει άλλη αιτία, απλώς δεν ξέρουν τα πράγματα. Από το 1948 λοιπόν γίνεται αυτή η δουλειά, η οποία οδήγησε στο διαμελισμό της Παλαιστίνης, εκείνης που είχε μείνει για τους Άραβες, για τους Παλαιστινίους, και δεν είναι μόνο Άραβες Παλαιστίνοι. Και μάλιστα, για να μιλήσουμε πάλι ότι ο πόλεμος των πολιτισμών είναι μία φενάκι, είναι μία προπαγάνδα, οι Παλαιστίνοι είναι και χριστιανοί, είναι και μουσουλμάνοι, είναι και άθεοι, δηλαδή δεν πολεμάνε για την πίστη τους, πολεμάνε για την πατρίδα τους. Απ' την άλλη μεριά, οι Εβραίοι δεν είναι, οι Ισραηλοί, για να εκφραστώ σωστά, δεν είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν να τους εξοντώσουν, διότι υπάρχουν διανοούμενοι Εβραίοι, λαϊκοί Εβραίοι, και τώρα χρησιμοποιώ τη λέξη Εβραίοι συνειδητά, οι οποίοι θέλουν την ειρήνη. Άρα πάλι δεν πρόκειται για πόλεμο πολιτισμών, πρόκειται για πόλεμο συμφερόντων. Το ότι αυτός ο πόλεμος συμφερόντων οδηγήθηκε ως θριαλίδα, αυτός που γίνεται, ως θριαλίδα μιας ανακατανομής ισχύως, έτσι γίνεται πάντα στην ιστορία. Απλώς αυτή η θριαλίδα είναι αδιέξοδη. Δηλαδή προσπαθεί το Ισραήλ να εφαρμόσει μια γενοκτονία. Στη σύγχρονη εποχή η γενοκτονία δεν μπορεί να γίνει όπως έγινε εναντίον των Αρμενίων ή των Ελλήνων σε εποχές πολύ λιγότερο παγκοσμιοποιημένες με τη θετική έννοια του όρου, δηλαδή αυτό που συμβαίνει τώρα να το μαθαίνεις αμέσως. Μαθαίνανε λοιπόν οι άνθρωποι ότι οι Τούρκοι είχαν καθαρίσει 1.000.000 Αρμενίους, μήνες μετά εξέταζαν τις συνέπειες, δεν ζούσαν το γεγονός, τώρα ζούμε τα γεγονότα. Δεν μπορεί δηλαδή να συμβεί γενοκτονία μπροστά στα μάτια της ανθρωπότητας όλης, και γι' αυτό συνεχώς η προπαγάνδα που εξαπολύει το Ισραήλ γίνεται όλο και πιο χλωμή. Είναι μια προπαγάνδα που αδυνατίζει, διότι οι άνθρωποι βλέπουν στις οθόνες τους τι συμβαίνει. Ο μεγάλος κίνδυνος βέβαια είναι να συνηθίσουν αυτό που βλέπουν στις οθόνες τους, να εφιστούν στον πόλεμο, όπως εφιστήκαμε στον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως εφιστήκαμε στον πόλεμο στο Ιράκ. Σε πολλούς πολέμους το αρχικό στάδιο της κατάπληξης μετατρέπεται σε μια θέαση η οποία σιγά σιγά οδηγεί σε έναν εθισμό. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Σε αυτόν όμως τον πόλεμο, επειδή ακριβώς είναι ένας αδιέξοδος πόλεμος, επειδή γίνεται χωρίς σκοπό στην πραγματικότητα, δηλαδή δεν υπάρχει εφικτός σκοπός, με αυτή την έννοια το λέω, πιθανόν η πληγή να μην ηχαίνουσα και οι άνθρωποι να μην μπορούν να την αντέχουν. Στάθη Σταυρόπουλος, θέλω να τον ευχαριστήσω κυρίως για το διάλογο με τους ακροατές και σήμερα, για μια φορά ακόμη. Και εδώ είμαστε. Καλημέρα Στάθη μου, να είσαι καλά πάντα. Γιώργο, καλή εβδομάδα. Για τους ακροατές είναι ότι καλύτερο μπορεί να μας συμβαίνει. Εσένα σου συμβαίνει κατά κόρον. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Yeah.